Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα θάψω το σενάριο. Σήμερα η φάση είναι 90s. Σήμερα θα θάψουμε ένα από τα πιο θρυλικά thriller όλων των εποχών, το Scream. Έτσι, τον πρωτοπόρο των slasher movies. Το Scream βγήκε το 1996 σε σκηνοθεσία Wes Craven. Να πούμε ότι ο Wes Craven έχει σκηνοθετήσει αρκετά σοβαρά slasher movies, όπως ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες. Τώρα συγκεκριμένα δεν σκηνοθετεί τίποτα γιατί είναι νεκρός. Για κάποιο λόγο έγινε τεράστια μόδα και παραμένει μόδα ακόμα και σήμερα και δεν βρίσκω για ποιο λόγο είναι αυτό. Νομίζω ότι απλά ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και έγινε στην τύχη επιτυχία αυτή η ταινία. Σίγουρα παίξαν μεγάλο ρόλο οι κωμωδίες που το κοροϊδέψανε. Αρχείο για μαλακά. Το μόνο που παίξε ρόλο είναι αυτή η ηλίθια μάσκα που τη φοράγαν όλα τα πιτσιρίκια και κάνουν φάρσες. Το Scream είναι η μάσκα και θα σας το αποδείξουμε τώρα. Η ταινία μας ξεκινάει με την Drew Barrymore στον ρόλο της 35χρονης έφηβης που κάθεται στο σπίτι, της αράζει το βράδυ και δέχεται ένα τηλεφώνημα. Drew Barrymore, εμπενές. Όχι ρε φίλε, την έχω συνηθίσει από το ET που ήταν 4, λίγο δύσκολο. Και τότε. Και εκεί που ετοιμάζει να φάει λίγο καρκίνο και να δει μια ταινία. Ο τύπος κάνει την τεχνική μου στο πέσιμο. Well, I'm getting ready to watch a video. Just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. Και πιάνει. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Dun dun dun! What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Ρε φίλε, δεν μπορώ να αποφασίσω αν η Drew Barrymore είναι χοντρή ή όχι. Είναι από αυτές που έχουν χοντρόφατσα αλλά λεπτός. Είναι σαν τη Σινατσάκη. Ού, πάρε μην τα λες αυτά ρε και πάει και αυτοκτονήσει άλλη. Όλα μια χαρά είσαι κοπέλα, μια χαρά είσαι. Πούλα μου, η κούκλα είσαι. Listen, asshole. No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Εντάξει, μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα παράλογο, έτσι μοιάζει ένα τηλεφώνημα που είχα εγώ τότε από την Τελεστέτ που μου λέγανε μαλάκα έτσι και δεν βάλεις το αλακάρ, θα σε ξεκυλιάσω. You better just leave or else. Or else what? Or else my boyfriend will be here. I thought you didn't have a boyfriend. I lied. I do have a boyfriend. Είναι από το χωριό, δεν τον ξέρεις. He's big and he plays football and he'll kick the shit out of you. Φέρ' τον μπούστι τον Εμίλ να το σκίσω. Να του ξεσκίσω τάντερα. Turn off the light. You'll see what kind of game. Just do it. Do it! Τελικά η Drew Barrymore ανοίγει με φρίκι το φως της βεράντας και βλέπει τον Εμίλιο μαχαιρωμένο. Ο δολοφόνος είναι πιο γρήγορος και από το κόψιμο. Κοπελιά σου καίγεται το σπίτι, ε! Τελικά η Drew βγαίνει έξω γιατί είναι ηλίθια και ο τύπος τη μαχαιρώνει σαν το αρνί. Έπρεπε να έχεις φύγει με τον ητή και το ποδήλατο, μωρή μαλάκο. Κοίτα, μπορεί να τις μισώ αυτές τις ταινίες και να μην είναι καθόλου του στυλ μου, αλλά πρέπει να το δώσουμε. Το Scream μπήκε από το πρώτο πεντάλεπτο στο θέμα. Α, ναι, με τη μία παιδιά περνάμε στο γαμίσι. Του το δίνω αυτό. Και περνάμε στο πρώτο πλάνο που δείχνει την πρωταγωνίστριά μας την Sydney, που την υποδίεται η Neve Campbell. Πως είσαι έτσι, μωρή! Βασίλισσα τη Ρωμουνίαση! Κοίτα, μαλάκα, το βλέμμα, το δε σου κάθομαι. Είναι πεμπτουσιακό απόσταγμα ξυνήλας 90s, μαλάκα. Έτσι, έτσι, φιλτραρισμένο 8 φορές. Εντάξει, στην ταινία που λεσβιωνόταν όμως με την Denise Richards. Βασικά, γιατί δεν βλέπουμε αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, με ένα τελείως άχρηστο jumpscare όπου απλά πετάγεται κάποιος απότομα και μας τρομάζει χωρίς κανένα λόγο. Μην ανησυχείτε, θα δούμε πάρα πολλά τέτοια σε αυτή την ταινία. Έρχεται ο γκόμενος της Τυρομούνας, ο Johnny Depp των φτωχών, για να την επισκεφτεί. Πρέπει να ξέρετε κάτι, τα παράθυρα στην Αμερική είναι ο νούμερο ένα παρθενοσπάστης. Άμα δεις σε γυναικείο δωμάτιο παράθυρο, μπουμ, έγκυος. I'm hitting the sack. My flight leaves first thing in the morning. Now the expo runs all weekend, so I won't be back till Sunday. Λέει ψέματα ο τύπος, κοίτα το, κοίτα πως ανώμαλε. Αυτός πάει σίγουρα να γαμίσει παιδάκια. Και τώρα βλέπετε την καλύτερη και ultimate τεχνική. Τσεκάρετε τι μπάλα παίζει. You thought you would climb my window and we'd have a little rough footage. No, I wouldn't dream of breaking your underwear rule. Okay, time's up, he's done. Προσπάθησε. Billy. Oh, τα κεράσια είναι πολύ ωραία αυτή την εποχή. Την άλλη μέρα η Ξινομούνα πάει στο σχολείο, όπου κυριαρχεί μια. Γιατί οι μπάτσοι έχουν κλείσει το σχολείο. Η δολοφονία έγινε σε κάτι αμπέλια, να πούμε 300 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, και αυτοί έχουν κλείσει το σχολείο. Για ποιο λόγο? Εδώ έχουμε και την πρώτη εμφάνιση της κολλητής της Σίδνεϊ, της Τυρομούνας. Ο Χαρούλης ρε μαλάκα! Πες ένα τραγούδι ρε μαν! Ο Χαρούλης είναι γυναίκα. Και εδώ έχουμε όλη την παρέα της Σίδνεϊ, οι οποίοι συζητάνε για το φόνο στο συντριβάνι από τα φιλαράκια. Έχουμε το Μούφα Τζιμ Κάρι. Kizu, Kiskizu is Iza.
Έχουμε τον Johnny Depp των φτωχών με χωρίς Τραλιτ Μάνεν και έχουμε και το Σερμινέιτορ από το American Pie. Κοίτα φάτσες, κοίτα φάτσες που έχει αυτή η παρέα. Έναν έναν κοίτα. Δεν θα μπορούσε όλοι αυτοί να είναι δολοφόνοι. Δεν χρειάζεται να παίξετε με τους ρόλους, είστε όλοι δολοφόνοι. Έτσι κορίτσι μου, φορά και δεμένο φούτερ γύρω από τη μέση. Μην τύχει και δει κανένα στον κόλο σου. Παπαπαπα. Πώς καρφαλώνει εκεί πάνω για να επιδείξει ότι πάζε. Κοίτα τι περνάνε τα παλικάρια να ξεπαρθενιαστούν στην Αμερική, ρε φίλε. Είχε μάθει παρκούρ 10 χρόνια πριν εφευρεθεί. Όπα, όπα, βλέπεις, χαμήλωσε η μουσική, η κάμερα την ακολουθεί από πίσω, ρε παιδί μου. Αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Άκυρο jumpscare! Ήρθε η ώρα να διαγωνιστούμε. Ποιο θα είναι το άκυρο jumpscare? Θα είναι συγγενής, θα είναι κάποια γάτα, θα είναι ένα βάζο που πέφτει, θα είναι ένα τηλέφωνο που χτυπάει απότομα. Λυπάμαι, χάσατε! Ήτανε απολύτως τίποτα! Και το ίδιο βράδυ. Hello, Sydney. Scary night, isn't it? Right out of a horror movie or something. Και βλέπετε ότι η τεχνική μου πιάνει ακόμα. Do you like scary movies, Sydney? No. They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs. Ου, κοιτάξτε την ταινία μου, είναι πολύ μέτα. Αποδομούμε το ίδιο το είδος του θρύλου. Το Cabin in the Woods το έκανε πολύ καλύτερα. So where are you? Your front porch. Αλλά η Σίδνεϊ δεν μασάει και βλέπει την πλόφα του και βγαίνει έξω. Θα στείλει το σαγόνι της να πάει να δει τι γίνεται. Κοίτα πως είναι η ανθρώπινη μπανάνα, ρε μαλακά. Είναι λίγο σαν τον μπροστινό καραβιού. Σιγά το κλωτσίδι, μωρή μπανάνα! Ποια είσαι! Έλα ρε μαλάκα! Τελικά η Σίδνεϊ πάει να πάρει την αστυνομία, αλλά επειδή φυσικά είναι thriller και το τηλέφωνο δεν δουλεύει για κάποιο λόγο, δοκιμάζει να καλέσει την αστυνομία μέσω ίντερνετ το 96 τώρα, έτσι. Ναι, πάει να αλλάξει την κατάστασή της στο Facebook, it's complicated. Εν τω μεταξύ, μέχρι να μπει στο ίντερνετ με σύνδεση του 96, μαλάκα θα έχει σκοτωθεί και θα έχει πάει στον παράδεισο 8 φορές. Η τύψα μπαίνει με την Extreme. Αλλά τελευταία στιγμή ο δολοφόνος τρομάζει και φεύγει γιατί έσκασε από το παράθυρο ο Λιτμάνεν. Ιου, τι κινητό έχεις, γι' αυτό δεν γαμάς. Παραλίγο να τους πας στο πόδι της κοπέλας, μαλάκα. Φίλε, κάτι έχεις εδώ. Σκουπίσου λίγο. Sydney, come on, you know me. Sydney, look at me. Οπότε ο Λιτμάνεν συλλαμβάνεται γιατί είναι ύποπτος λόγω του κινητού του και ξανασκάει στον τόπο του εγκλήματος η δημοσιογράφος η Μόνικα, που για να ξέρουμε ότι είναι δημοσιογράφος την τύχησανε κυριολεκτικά April O'Neil. Η οποία Μόνικα δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, ακόμα ντυμένη σημαδούρα είναι. So, how's the book? Well, it'll be out later this year. I'll send you a copy. Αυτό είναι για το ίδιο φόρεμα τρεις μέρες τώρα. Αυτό είναι που είσαι ένα καριόλα στα φιλαράκια. Αυτό είναι για το βλάκα τον άντρα σου. Πάντως εμένα μου σηκώθηκε λίγο. Στην επόμενη σκηνή η Σίδνεϊ και οι φίλοι της αράζουν σπίτι της για το slumber party. Sorry, πρέπει να το πω αυτό, αλλά δεν ξεπερνιέται το γεγονός ότι είστε 35 χρονών και είστε με τις πιτζαμούλες και τα αρκουδάκια σας. Telephone, honey. Who is it? For Sid. Hello. Hello, Sydney. Leave me alone. Looks like you fingered the wrong guy. Oh, άρα δεν είναι ο Λιτμάνεν ο δολοφόνος. Don't worry, you'll find out soon enough. I promise. What? What? Ναι, πυροβόλα το τηλέφωνο, man. Αμερική ρε φίλε, πυροβολάνε τον ουρανό άμα δεν τους αρέσει ο καιρός. Hello. Okay, αυτό γάμισε, ο Σκρέβεν στο δίνω. Την επόμενη μέρα ο μπάτσος που έχει αυτό το που είναι λες και έχει κάνει γλυφοκόλ και δεν έχει σκουπιστεί, αυτός διηγείται στην Σίδνεϊ και σε εμάς κατ' επέκταση ότι υπάρχει και ένα backstory με τη μάνα της. He raped her and then he butchered her. Raped her! You murdered her! You killed her children! Hey, I haven't seen Billy around. Is he really pissed? Όχι ρε, γιατί είναι ρατσιατισμένος, επειδή δεν του κάθισε και επειδή τον έβαλε φυλακή. Να δεις ότι μετά θα τη ζητήσει αυτό συγγνώμη, να το δεις μαλάκα. Sorry, please understand. I have a girlfriend who would rather accuse me of being a psychopathic killer than touch me. Κοίτα αυτή τη φάτσα, είναι λες και πήγε ένα άλογο στο σατανά και είπε σου πουλάω την ψυχή μου την αλογίσια για να με κάνεις άνθρωπο. Στο δόντι της φίλε μπορείς να κάνεις τρομοκρατικό χτύπημα. I'm sorry if my traumatized life is an inconvenience to you and your perfect existence. What? What? Nobody said that. Δεν ήξερα τι παίζει ο Steven Seagal στην ταινία. Στην επόμενη σκηνή δείχνει δύο τυπάδες οι οποίοι κάνανε μια χοντρή φάρσα, φορέσαν την ίδια μάσκα και τρέχαν στο σχολείο
και τους περιμένει στο γραφείο του διευθυντής για να τους κατσαδιάσει. Και για κάποιο λόγο οι τύποι περιμέναν στο γραφείο του διευθυντή με τις μάσκες. This is the way that you show your compassion and sensitivity, huh? Let me show you something. That escalated quickly. Fairness would be to rip your insides out, hang you from a tree so we can expose you for the heartless, desensitized little shits that you are. Πολύ γκάγκ στο διευθυντής, μαλακιά. Don't you know I'm loco? I catch you now. Τυπικός διευθυντής λυκείου στην Νίκαια. Απλά σε εμάς οπλοφορούσαν κιόλας. Στο επόμενο πλάνο η μπανανίτσα μας πάει να χέσει και ακούει έξω από την τουαλέτα να την ξεκατηνιάζουν μια ξανθιά τσιρλίντερ και η Βίλμα από το Σκουμπιντού. Μέχρι που ξαναχτυπάει ο δολοφόνος. Μωρή μπανάνα, είναι μέσα εκεί εγκλωβισμένος, δεν έχει να πάει πουθενά και δεν φωνάζει βοήθεια να τον πιάσουνε. Hello? Ο τύπος τρόμαξε μόλις με τον εαυτό του. Εντάξει, δεν τον κατηγορώ, το παθαίνω κι εγώ. Damn all shits. Would you call me? Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ σωστό. Τώρα θα χεστούμε, τώρα θα χεστούμε, τώρα θα χεστούμε. Έρχεται, 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 τώρα θα χεστούμε. Όχι, διευθυντή, όχι! Αμήνσου με το ψαλίδι! Σου είχα πει να μην με γράψεις ποινολόγιο. Σκλέτ, σκλέτ, σκλέτ! Coming to my fiesta? Yeah, I'm off early. Στο επόμενο πλάνο, ο Jim Carrey και ο Serminator σχεδιάζουν ένα τρελό ξέφρενο πάρτι στο βίντεο κλαμπ που δουλεύει ο Serminator και παράλληλα προσπαθούν να βρουν οι άνθρωποι το δολοφόνο. He's got killer printed all over his forehead. Why would he want to kill his own girlfriend? There's always some stupid bullshit reason to kill your girlfriend. So stop. True that. Hey, so just think, if they make a movie about you, who's gonna play you? I see you as a young Meg Ryan myself. Για να παίξεις ένα, να πάρουν ένα μπανόφι. Is Billy gonna be there tonight? He better not be. Oh, περίμενε, είναι η επέτειος θανάτου της μάνας της και η τύπισσα κάνει πάρτι. Not cool, bro. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για το επικό πάρτι το οποίο από ό,τι φαίνεται γίνεται στο Hogwarts. We spotted? I don't think so. Look at the camera. Sorry, I didn't mean to scare you. Then what are you doing here? Σε γυλώνω. I'm gonna check the party out. Do you mind if I join you? Not at all. Κάποια στιγμή λοιπόν η κολλητή η ξανθιά πάει στο υπόγειο για να φέρει μπύρες. Έχει πολύ κρύο στο υπόγειο. Καλησπέρα. You wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? Συγγνώμη, έχουν γίνει ήδη 3-4 φόνοι στην περιοχή και ο τύπος κάνει με τη μάσκα. Καλού κακού, μήπως δεν πρέπει να τον ειρωνεύεσαι? Hey, what the hell are you doing? Έλα ρε μαλάκα. Είναι λες και βλέπω αγώνα του John Cena με το Ray Mysterio. Όχι, όχι, η ταινία αρχίζει και γαμάει. Αγαμίση με μαλακία. Να πω, εγώ αυτή την εναλλαγή slapstick και horror την γουστάρω πάρα πολύ. Η φίλη μας προσπαθεί να ξεφύγει από το πορτάκι του σκύλου. Άμα δεν ήταν τόσο καυλωμένες οι ρόγες θα χώραγε να περάσει, αλλά... Ναι ρε μαλάκα, ναι! Ναι, κρέμασέ την, ναι! Φέλη, what are you doing here? Let's hope I can talk to Sid alone. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια του Μούφα Τζόνι Ντεπ να πείσει τη Σίντι ότι δεν είναι ο δολοφόνος. Μπας και γαμίσει μετά από όλα αυτά. Κοίτα ρε, κοίτα, κοίτα το πιο ντεκαβλέ ζευγάρι στην ιστορία. Ο Μούφα Τζόνι Ντεπ και το ανθρώπινο μπούμεραγκ. I'm sorry. Να, τι σου λέει, δεν στο είχα πει ότι θα ζητήσει συγγνώμη. Why can't I be a Meg Ryan, maybe? Or even a good porno. Θα του δώσει το λουλούδι της. Θα τον αφήσει να τριγύσει το κορμί της. Κυρίες και κύριοι, κύριες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, γιατί μετά από σκαρφαλώματα, φυλακή, ψυχολόγο, ο μάστερ από εδώ θα γαμίσει το πούμερα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ω, θα σε γαμίσω τόσο με τα ρούχα. Ναι, 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 η τύψα του έχει πει θα κάτσω να με γαμίσει και ο τύπος είναι ακόμα αντιμένος. Κοίτα πως θα γινόταν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κοντέ είναι η τυχερή σου μέρα. Σήμερα αποφάσισα να σου το δώσω. Αλήθεια, μωρό μου, θα μου κάτσεις? Ναι, μισώ να φορτίσω λίγο το κινητό.
Παράλληλα με το επικό 90s φάσομα, έχουμε κάτω όλη την παρέα η οποία ετοιμάζεται να δει ένα θρίλερ και η Μόνικα έχει τοποθετήσει κάμερα στο σαλόνι και τους παρακολουθεί. Οπότε ένα τηλεφώνημα διακόπτει αυτά τα μαλακισμένα και τους λέει ότι ο διευθυντής τους, ο γκάγκστερ, βρέθηκε νεκρός. Μάλλον από κάνα drive-by για ναρκωτικά, το σκότωσε ο Τουπάκ. Οπότε το σπίτι μας άδειασε. Ταν-ταν-ταν! Μην την πετάς στο χώμα, αγόρι μου, αφού φοράει το ίδιο ρούχο δύο εβδομάδες, μην τις τολερώνεις κιόλας. I'm sorry. I'm on duty. Ha! Gay! Το επικό ζευγάρι μας τελειώνει το σεξ και έχουμε κρεβατομουρμούρα σε 3, 2, 1. You okay? Yeah, I'm fine. Τι έχεις? Τίποτα. Who'd you call? What? When you're arrested, you're allowed one phone call, so I was just curious. Who'd you call? Ένα μπούτσο έφαγες, μωρί, και ξεκίνησες τις ανακρίσεις. You don't still think it was me, do you? Προσπαθώ, αλλά τα βιολιά δεν με αφήνουν. What do I have to do? Prove to you that I'm not a killer. Billy, watch out! Όχι, Λιτμάνεν, όχι μη! Τουλάχιστον δεν πέθανα παρθένος. Jimmy, look behind you. Look behind you. Turn around. Τελικά ο δολοφόνος πάει να σκοτώσει τον Σέρμαν, δεν το σκοτώνει, βγαίνει έξω, σκοτώνει το ρεπόρτερ και μαχαιρώνει τη Σίδνεϊ. Δεύτερη φορά που ματώνει απόψε. Η Σίδνεϊ τρέχει να σωθεί, μετά έρχεται ο Ντούφι και η Μόνικα και τρέχουν και αυτοί για να τη σώσουν. Γιατί τρέχουν όλοι σαν ζαβά σε αυτή την ταινία? Σίδνεϊ. Οπότε η Σίδνεϊ γυρνάει στο σπίτι για να ζητήσει βοήθεια. Ανακαλύπτουμε ότι ο δολοφόνος τσιγκέλωσε και τον Ντούι. Ο δολοφόνος έχει κάποια συσκευή τηλεμεταφοράς. Τι παίζει, εκτός κι αν είναι δύο. Τι θα έλεγες να πάτε κάποια στιγμή φρένο, μωρή ηλίθεια? Άμα δεν αλλάξεις ρούχα και τώρα... Η Σίδνεϊ τρέχει σαν την τρελή, κλειδώνεται μέσα στο αμάξι. Άδεια και δίπλωμα. Help me please, I'm at Stewmacher's house on Turner Lane, it's 261. Turner Lane, please, he's gonna try and kill me. Μαχαίρωσε τι με το σαγόνι, τι κάνει αυτό. Οπότε τελικά η Σίδνεϊ ξεφεύγει από το αμάξι, πάει πίσω στο σπίτι όπου έρχεται ο Σερμινέιτορ και ο Τζιμ Κάρεϊ και προσπαθούν να την πείσουν, ρε παιδί μου, ότι είναι ο άλλος ο δολοφόνος. Και τα κοπελιά, εγώ θα τους σκότωνα και τους δύο εξαιτίας της φάτσας τους. Fuck you both! Oh my god, τελικά ο Λιτμάνεν ζει! Ρε Λιτμάνεν, παράτατο, δεν αξίζει άλλο. Παιδιά μου, βλέπετε αυτό το επεισόδιο? Αυτά περνάγαμε στα 90's για να γαμίσουμε. Τελικά προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Jim Carrey, ο Σερμινέιτορ μπαίνει μέσα, κλειδώνει την πόρτα. Stu's flipped out! He's gone mad! We all go a little mad sometimes. No! Boom! Σας το έλεγα, είναι δύο! Corn syrup. Same stuff they use for pig's blood in Kerry. Surprise, Sydney. Δεν δουλεύει. Τέλος πάντων, αποδεικνύεται ότι ο Johnny Depp των φτωχών και ο Jim Carrey, εκτός του ότι τον καρφώνει, έχουν απαγάγει και τον πατέρα της. Guess we won't be needing this anymore. Φίλε, βάλε μπαταρίες, η μαλακία δεν δουλεύει. And oh, look at this, ring ring. Won't need this. Got the ending figured out yet, Sid? Your daddy's the chief suspect. He cloned his cellular. Evidence is all right there, baby. Το γεγονός ότι έχετε αφήσει τα αποτυπώματά σας παντού δεν παίζει ρόλο. Φύτεψε στοιχεία στον μπαμπά της Σίντι με τα γυμνά σου ματωμένα χέρια, ρε ηλίθιε. What if your father snapped? Your mother's anniversary set him off and he went on a murder spree killing everyone. Except for Billy and me. We were left for dead. Και έχουνε το τέλειο σχέδιο. Yeah! I'm ready, baby! And I... Get up! Να λιλομαχαιρωθεί. Why did you kill my mother? You hear that, Stu? I think she wants a motive. You see, it's a lot scarier when there's no motive, Sid. Όχι, είναι πιο εύκολο για το σεναριογράφο. You get the gun. Where the fuck is it? Right here, asshole. Ω! Ήρθε η Μόνικα Εξ Μάκινα! Η οποία είναι και αυτή άχρηστη. Works better without the safety on. Τι έπαθες ρε μαλάκα, έσπασες! Τι ήχος ήταν αυτός, βάλε ένα έμπλαστρο λέοντος, αγόρι μου. Where?
Are you alone in the house? You bitch, where the fuck are you? We're gonna play a little game. It's called Guess Who Just Called the Police and Reported. Ooh, η Sydney εξαφανίστηκε και τώρα τους παίζει αυτή το παιχνίδι με το τηλέφωνο και τη μαλακία που αλλάζει τη φωνή, η οποία παρεπιπτόντως άρχισε να δουλεύει πάλι. Finally, you dipshit, get up! I can't, Billy, you caught me too deep. I think I'm dying here, man. Παρακεί ταινία γαμάει. Ταινία είναι για τον Μπούτσο. Η Sydney σφραγίζει το σκορ με την ομπρέλα του Penguin. Η Mary Poppins του θανάτου, φίλε. Θα με σταματήσει ο τείχος, ρε Καριόλη. Ουχ, παιδιά, το βρήκα. Η μάσκα του Scream είναι βασισμένη στο σαγόνι της Cindy. Ω, προσοχή, ο Jim Carrey. Έλα ρε μαλάκα! Μαλάκα! Με... Του έσκασε τη λαβή του Ken από το Street Fighter, η ταινία πετσόνι! In your dreams! Και εδώ έρχεται ο Schwarzenegger και λέει You are on TV! Fuck you! Say hello to your mother! Παπαγελιάδης! Ω, του βάζει δάχτυλο! Τον εκδικείται για πριν! Οπότε ο πατέρας της είναι καλά, η Μόνικα είναι καλά, ο Σερμινέιτορ είναι καλά. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Πες not in my movie. Πες το. Πες not in my movie. Not in my movie. Not in my movie. Ναι! Ναι ρε φίλε, ναι! Ωραία, οπότε η ταινία τελειώνει. Αυτό πρέπει να ήταν και το τελευταίο jump scare της ταινίας. Hi, this is Gail Weathers with an exclusive eyewitness account of this amazing breaking story. Και η Μόνικα πάει να καλύψει την ιστορία πρώτη. Έπρεπε να πεθάνει ο χοντρός καμεραμάν για να τις πάρουν συνεργείο αυθηνής. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το Scream. Το Scream ήταν για τον Μπούτσο. Λοιπόν, είναι μια ταινία η οποία είναι πρωτοφόρος στη μαλακία αυτή με τα σλισλισλισλα. Και είναι λες και βλέπω τσίρκο με ντράνο, ρε μαλάκες. Εγώ διαφωνώ κάθετα, παιδί, και εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή. Νόμιζα ότι ήταν απλά μια μόδα και ότι πιο πολύ βλέπανε τη μάσκα και όχι την ταινία, αλλά. Τώρα που την είδα λίγο καλύτερα, είναι πολύ καλή σαν ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ πρώτον που αποδομεί το slasher movie τελείως με στη μούρη σου και δεύτερον πώς εναλλάσσει τον τρόμο μαζί με το χιούμορ. Σε χτυπάει με τρόμο μέχρι να μαλακώσεις και εκεί πέρα που είσαι έτσι, σου πετάει το πιο ηλίθιο αστείο και γελάς απούστης και το ανάποδο. The reason why kids like to go into a theater and experience fear is not because they want to go and be afraid. It's that they have fears that usually they keep under the surface, try to keep a lid on it, but they need a place to go and sort of have all that stuff brought out. And to have it brought out in a story that's amusing and funny and thrilling is a kind of an exorcism. So normally the audiences come out, even though they've been scared, they come out laughing and with a great sense of sort of elan, which I like, and I feel like they've been relieved of something. Wes Craven, rest in peace, φίλε μου, και πλέον σε κατάλαβα. Πραγματικά είμαι μαζί σου. Το μόνο ηθικό δίδαγμα που πήρα εγώ από αυτή την ταινία, νεκρέ, είναι το εξής. Ότι όσο και να αφήνεις τη Sydney να φύγει, αυτή θα ξαναγυρίζει γιατί είναι boomerang. Περιμένω να το πω το σύνορα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κλικάρετε εδώ για να δείτε κι άλλο Μαλιάτσι και κι άλλο Μάκιους. Και κάπου εδώ είναι τα bloopers επίσης. Και αν γουστάρετε να θάψουμε μια συγκεκριμένη ταινία, κάτω, στα σχόλια. Περιμένουμε τις ταινίες σας.